Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της 5ης Δημοτικού. Είμαστε στο Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί. Και θα δούμε το κεφάλαιο 19, οι Βυζαντινοί και οι Άραβες. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και τους Βυζαντινούς εξάντλησαν και τα δύο κράτη. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες. Μέγασα σε λίγα χρόνια, επεκτάθηκαν από την άγωνη Αραβία και κατάλαβαν πολλές περσικές και βυζαντινές περιοχές. Έκαναν πρωτεύουσά τους στη Δαμασκό της Συρίας και έγιναν διαρκής κίνδυνος για το Βυζάντιο. Με στόλο κατέλαβαν την Κύπρο, τη Ρόδο και άλλα νησιά του Αιγαίου, ανοίγοντας θαλάσσιο δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Η κατάκτησή της, άλλωστε, ήταν ο μόνιμος σκοπός τους. Με πολύ στρατό και στόλο προσπάθησαν να καταλάβουν τη βασιλεύουσα, η οποία δύο φορές βρέθηκε ζωσμένη από στεριά και θάλασσα. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, και οι πολιορκημένοι Βυζαντινοί πέρασαν δύσκολες ώρες και αντιστάθηκαν γενναία. Την νίκη όμως τους έδωσε το Υγρό Πυρ, το οποίο αποδείχθηκε ανίκητο όπλο στα χέρια τους. Με αυτό έκαψαν μεγάλο μέρος από το στόλο των Αράβων, τους ανάγκασαν να λύσουν την πολιορκία και να επιστρέψουν νικημένοι στα εδάφη τους. Παρά την αποτυχία τους αυτή όμως, οι Άραβες δεν απογοητεύτηκαν. Στράφηκαν δυτικά, κατέλαβαν την Αίγυπτο, την Καρχιδόνα και σχεδόν χωρίς αντίσταση, στις αρχές του 8ου αιώνα, πέρασαν στην Ισπανία. Από εκεί, αφού οργανώθηκαν καλύτερα, διάβηκαν τα Πυρηναία και προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη από το δρόμο της Δύσης. Οι συνασπισμένοι Φράγκοι όμως, με αρχηγό τον Κάρολο Μαρτέλο, τους νίκησαν στο Πουατιέ της Γαλλίας και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην Ισπανία το 732 μετά Χριστού. Μετά τις ήττες αυτές, στη Κωνσταντινούπολη και στο Πουατιέ, οι δρόμοι των Αράβων προς την Ευρώπη έκλεισαν οριστικά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.